Νίκο, να του παρακαλώ. Ναι, αγόρι μου, τι κάνεις? Καλά, ο Χρήστος είμαι, ναι. Έλα, καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, μετά από αυτό που μας βρήκε 3 μήνες καθυσιό και τώρα είμαστε sprint. Sprint, φίλε μου. Μανίκι η δουλειά. Μανίκι. Καλησπέρα φίλοι μου. Κάτσε λίγο να το βγάλω αυτό για να ακούμε καλύτερα. Μασκούλα υποχρεωτική πλέον μέσα στα tattoo studio. Μαστιχάκι, έφυγε. Καλωσορίσατε φίλοι μου. Καιρό είχαμε να τα πούμε σε ένα καινούριο, ολοκένουριο επεισόδιο της Τρίλη της Τρίτης. Είναι η εκπομπή για τα τουατζίδικα θέματα, τα οποία δίνουμε λύσεις και απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και συνήθως προσπαθούμε τουλάχιστον να τις απαντήσουμε όλες μέσα σε 3 λεπτά. Έχει περίπου καμία εβδομάδα που επιστρέψαμε σε μια καινούρια κανονικότητα. Έχουμε ανοίξει πλέον τις πόρτες μας, υποδεχόμαστε τον κόσμο, κατόπιν ραντεβού, πίσω στον τόπο του εγκλήματος, εδώ στα στούντιο του Νίκο Τατού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και επειδή ο καιρός έχει ανοίξει, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όσους δίνουν αυτές τις μέρες εξετάσεις. Ο Θεός μαζί σας. Πριν μπούμε όμως στο θέμα της σημερινής εκπομπής, να πω 2 λογάκια για τον μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει, ο οποίος αφορά ένα εντελώς παντελώς δωρεάν τατουαζάκι. Να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε νικητή ή νικήτρια την επόμενη Τρίτη. Οπότε έχετε την ευκαιρία για περίπου άλλη μια εβδομάδα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε έναν σύνδεσμο ο οποίος γράφει δωρεάν τατουάζ. Πατάς πάνω και μου αφήνεις τα στοιχεία σου. Τόσο απλά. Καλή επιτυχία λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα η μεγάλη κλήρωση. Εντός καραντίνας και τις τελευταίες μέρες έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία αφορούν μεγάλα τατουάζ, τα λεγόμενα μανίκια. Και σε αυτό το θέμα θέλω να σταθώ στο σημερινό μας επεισόδιο. Ας βάλουμε λοιπόν 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε το θέμα αυτό εδώ του μανικιού? Γιατί το θέμα όντως είναι μανίκι. Κοίτα να δεις, το να κάνεις ένα μεγάλο τατουάζ που θα πιάσει από τον ώμο σου μέχρι τον καρπό σου, το λεγόμενο μανίκι δηλαδή, σαφώς είναι ένα μεγάλο τατουάζ, το οποίο θέλει τον χρόνο του, θέλει τη σχεδίασή του, θέλει έναν καλό προγραμματισμό και θέλει από εσένα να είσαι τουλάχιστον κατασταλαγμένος στο στυλ που θέλεις να δημιουργήσεις. Μία από τις βασικότερες ερωτήσεις όμως που μου κάνετε έχει να κάνει με το κόστος. Πόσο στοιχίζει ένα μανίκι? Και θα σου πω ότι η ερώτησή σου είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί δεν είμαστε βοιατζίδες. Το τατουάζ δεν πάει με το τετραγωνικό μέτρο, αλλά πάει με το σχέδιο και πολλούς άλλους παράγοντες. Μάλιστα έχω κάνει και βίντεο ως προς το κόστος ενός τατουάζ. Θα βάλω και ένα link εδώ πιο πάνω. Όμως η τιμή ενός τατουάζ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το σχέδιό του, το στυλ του, η πολυπλοκότητά του, τον tattoo artist φυσικά, το πόσο έμπειρος είναι και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί όλο αυτό το project. Και λέω project γιατί το τατουάζ μανίκι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει μέσα σε μία συνεδρία. Μπορεί να χρειαστεί και 3 και 4 και 5 συνεδρίες. Δεν είναι κάτι το οποίο επομένως μπορεί να δημιουργηθεί μπαμ και κάτω. Σε μία φορά μπήκα, βγήκα και έχω μανίκι. Ωραία θα ήταν, ε? Ένα μανίκι παρακαλώ στο 4! Και όταν μιλάμε για συνεδρίες, η κάθε συνεδρία συνήθως απέχει περίπου 2 με 3 εβδομάδες από την επόμενη. Και αυτό γιατί πες πως έχεις χτυπήσει ένα τατουάζ και θες να το επεκτείνεις. Το δέρμα που έχει χτυπηθεί δεν μπορεί να ξαναχτυπηθεί άμεσα. Θέλει να περάσει ο χρόνος του, να επουλωθεί και κατόπιν να συνεχίσεις. Γι' αυτό και οι συνεδρίες απέχουν αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Το μανίκι ξεκινάει συνήθως από τον ώμο. Εκτός από κάτι Japanese, θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα, τα οποία μπορούν να πιάσουν και μέρος του θώρακα. Τώρα, ξεκινώντας από τον ώμο, μπορούμε να φτάσουμε το μανίκι μας μέχρι λίγο πάνω από τον αγκώνα, κοντομάνικο δηλαδή, ή να φτάσουμε στα 3 τέταρτα ή να πάμε και μέχρι τον καρπό, το λεγόμενο full sleeve. Συνήθως τα μανίκια θέλουν ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα, έναν προγραμματισμό πριν την εκτέλεσή τους.
Επομένως θέλει συζήτηση με τον tattoo artist που θα επιλέξεις και να βγάλετε μαζί ένα πλάνο, ένα επιχειρησιακό σχέδιο δηλαδή. Βέβαια το πλάνο έχει να κάνει πάρα πολύ και με το στυλ του σχεδίου που θα επιλέξεις. Παραδείγματος χάρη, αν επιλέξεις να κάνεις ένα Japanese, το κάθε στοιχείο κάνει overlap, δηλαδή εμπλέκεται μαζί με το άλλο. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε ένας καλός προγραμματισμένος σχεδιασμός. Ένα από τα πιο συνηθισμένα στυλ όμως είναι το ρεαλιστικό. Κοίτα να δεις το ρεαλιστικό μανίκι, καλό είναι να υπάρχει πλάνο, αν και δεν είναι απαραίτητο. Γιατί ουσιαστικά κάνεις μεγάλα τμήματα, τα οποία όμως μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους από σχέδιο σε σχέδιο. Με σκιές, με κάπνες, με σύννεφα, με χίλια δυο στοιχεία, τα οποία είναι λίγο πιο αφηρημένα και συνδετικά, να το πω έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και το old school μανίκι. Το old school μανίκι αποτελείται ουσιαστικά από μικρότερα αυτόνομα τατουάζ. 1, 2, 3, 4 και προχωράς. Δεν ενώνονται μεταξύ τους στην ουσία και δεν χρειάζεται πλάνο για να κάνεις ένα τέτοιο είδους μανίκι. Τα τατουάζ γενικότερα έχουν να κάνουν με μια προσωπική αισθητική. Σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν. Αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με σένα. Τη δική σου αισθητική, τη δική σου ψυχοσύνθεση, να το πω έτσι, και τι αρέσει να βλέπεις στο δικό σου κορμί. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Έχει να κάνει αποκλειστικά με σένα. Επομένως, πριν κάνεις την ερώτηση του πόσο στοιχίζει ένα μανίκι, κάνε μια σωστή μελέτη, βρες το στυλ που σε ενδιαφέρει, ψάξε, βρες στοιχεία και γενικά καταστάλαξε σε αυτό που αρέσει σε σένα. Να σου τονίσω όμως ότι το μανίκι δεν είναι κάτι προσωρινό. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αφαιρέσεις. Δεν είναι ρούχο που μου αρέσει σήμερα και αύριο ενδεχομένως να μην μου αρέσει, γιατί θα το φοράς για μία ζωή. Το μανίκι δεν είναι μαγιά και δεν είναι μία επιπόλαιη επιλογή ή σκέψη του τώρα πριν βγούμε στην παραλία. Κάνε επομένως μια καλή έρευνα αγοράς. Βρες τους tattoo artist που σε εμπνέουν σύμφωνα με το στυλ που έχεις επιλέξει ή έχεις στο μυαλό σου. Συζήτησε μαζί τους. Βγάλτε μαζί ένα πλάνο, ένα κόστος. Αλλά πρόσεχε πολύ. Το φθηνό tattoo δεν είναι ποτέ καλό και το καλό tattoo δεν είναι ποτέ φθηνό. Αυτά τα λίγα είχα να σου πω. Σίγουρα όμως θα έχεις πολλές περισσότερες ερωτήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα για να αναπτύξουμε σε μια τρίλεπτη εκπομπή. Επομένως, αν θέλεις και έχεις και άλλες ερωτήσεις, άστες μου εδώ κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τις διαβάσω και να τις απαντήσω. Α, και κάτι τελευταίο. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ και σου άρεσε η θεματολογία μας, κάνε ένα like στα βίντεό μας και μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής. Αυτά για σήμερα. Επιτέλους πάλι στα στούντιο του Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Μανίκι δουλειά!